Η τυφλή πίστη είναι πίσω από το χτύπημα. Μόνο που η κάθε πίστη είναι τυφλή. Θεός μου αποδείξεις, δεν υπάρχει. Παιδιά, η τρομοκρατία δεν νικέται. Απλώς ίσως καταφέρεις να μην την αφήσεις να νικάει. Προλαμβάνεις κάθε απόπειρα. Κάπου κάτι θα ξεφεύγει. Αλλιώς πώς θα την νικήσεις? Θα βομβαρδίσουν το Χαλιφάτο? Σαν να θες δηλαδή να πολεμήσεις την αυτή και να βομβαρδίσεις τα κύματα. Εκτός αν πας κατευθείαν στους λόγους στους οποίους έχει προκύψει αυτή η τρελή, θολή πίστη που είναι όλο το πακέτο. Οπότε μετά θα αναλύσουμε ένα άλλο εκπομπή. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση απέκλεισε συμμετοχή μας στον πόλεμο στη Συρία. Όπως είπε και ο Βίτσας. Μια συμμετοχή την έχουμε για διευκολύνσεις στη Σούδα και τέτοια. Αλλά πιο ενεργή. Άρα περιμένετε ενεργή μας συμμετοχή στον πόλεμο με τη Συρία. Θα βομβαρδίσει, μη σίγουρος, αφού το διεψεύσαν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα, όλοι συμπαραστεκόμαστε στη Γαλλία. Φωταγωγήσαμε και τα κτίρια, ειδικά στο Βόλο. Ο Μπέος δεν μπορούσε. Εκτός αν συμπαραστάθηκε στους Σέρβους για τον πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία, λίγο περασμένο. Στη Γαλλία πότε, μετά από 10-15 χρόνια. Αυτό είναι. Σερβία! Είναι. Τώρα, από τα νησιά για τις προσφυγικές ροές. Προφανώς, φυσικά και περνούν τζιχαντιστές. Είναι ένας τρόπος. Αν δεν περνούσαν από εκεί, θα περνούσαν από αλλού. Θα περνούσαν πάντα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Θα σταματήσουμε τις προσφυγικές ροές? Όλα δηλαδή τα γυναικόπαιδα θα πνίγονται, ας πούμε, γιατί μπορεί. Και δει και το παιδάκι που πνίγεται, το τρίχρονο, το μεγάλο, μπορεί να γίνει τζιχαντιστής. Θα αφήσουμε από τώρα για σιγουριά. Δεν μπορείς δηλαδή, τι τα κάνουμε τώρα? Απαγορεύσουμε όλα τα μαχαίρια γιατί κάποιοι μαχαιροβγάλτες. Εγώ είμαι σεφ, πώς τα μαγειρεύω. Τώρα τα βρήκαν, λέει, η Αθήνα με τους δανειστές. Όλος περιέργος, διότι η απόσταση που τους χώρισε ήταν όσοι είχε και ο Λαζόπουλος από τον σωστό τόνο του τραγουδιού. Προφανώς για να τα βρούμε, δεν διορθώθηκε ο Λαζόπουλος, τον είπαν να μην τραγουδάει. Δηλαδή, κάπως έτσι βρέθηκε η απόσταση. Ο Βορύδης, τα είδατε, πρότεινε Τζίτζι, Κώστα για πρόεδρο της ΝΟΔΟ. Προαλήφεται για υπαρχηγός, δυνάμει αρχηγός. Βρήκε το. Ξέρετε, λόγω δυσκολιών εκπροσώπησης του Τζίτζι. Τα λέμε κιόλα. Ο οποίος Τζίτζι ήταν πολύ καλύτερος στην προηγούμενη συνέντευξη του Χατζηνικολάου από ό,τι ο Πανούσης. Γελούσαμε πιο πολύ με τον Τζίτζι. Έπρεπε να φωνάξει τον Τζίτζι Κώστα. Πάλι. Και για το θέμα Πανούσης. Πάλι θα γελούσαμε πιο πολύ. Πιο. Πανούσης έχει ένα θέμα. Είναι ακριβολόγος. Και στην Ελλάδα. Όταν είσαι ακριβολόγος, έχεις πρόβλημα. Γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για αυτά που λες. Ενώ στην Ελλάδα σε ρωτούν για αυτά που κατάλαβα. Άλλα αντάλλα το ρωτούσαν ούτε λίγο τες πολύ. Ζητούσαν τα ρέστα από τον Πανούση. Γιατί δεν έγινε σούπερ ήρωας. Πανούσης μάν! Και έπρεπε να καθαρίζει μόνος του τους κακούς. Κάπως έτσι βγήκε η συνέντευξη. Εγώ αυτό κατάλαβα. Και γιατί τώρα, γιατί το πες τώρα, για όμα το έλεγες πριν, όχι νωρίτερα, συγγνώμη. Και η γενιά του Πολυτεχνείου, μιας και έχουν Πολυτεχνείο. Γιατί περίμενε το 1973? Από το 67 είχαμε φούντα. Χούντα! Γιατί περίμενε τόσο? Γιατί δεν έκανε νωρίτερα την εξέγερση? Το πάμε έτσι. Αυτό του λέγανε του Πανούση. Το ερώτημα είναι πόσες διαφημίσεις έβγαλε αυτή η συνέντευξη πάλι, αν ήταν σωστή η εκπομπή, αν και έβγαλε τα έξοδά της. Καλά πήγε και ο Πανούσης. Πάντως. Το συμπέρασμα τελικά από τη συνέντευξη είναι ότι αν είσαι σοβαρή χώρα, η υπόθεση τελειώνει αθόρυβα, θεσμικά, τα μαθαίνεις όλα στη δίκη. Όταν είσαι μπανανία, αρχίζει και σέρνεται στα κανάλια. Το καταλάβαμε. Λοιπόν, μια και έχουμε και την επέτειο του Πολυτεχνείου, και ψωμί, η ελευθερία και παιδεία, όπως τότε που αποτινάξαμε το ζυγό από τους συνταγματαρχαίους, έτσι θα νικήσουμε και τους τσιχαντιστέ. Ο διαφωτισμός θα νικήσει. Έχω γράψει και σχετικό άρθρο. Το διαβάσετε, είναι πολύ ωραίο. Το γράψα εγώ, καμάι. Όχι επειδή το έγραψα εγώ, αλλά το έγραψα εγώ. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας. Καλή τύχη και μην ξεχνάτε ότι το έγραψα εγώ. Σύλλα Σεραφή, 20 χρόνια stand-up comedy. Κάθε Σάββατο στο Team Panali, 9.30 ώρα, τουρναβί του 6 στο Θησίο. Σας περιμένω. Opening act, γραμμαρικανιά είναι, ανοίγει την παράσταση Λίλα True Story. Κατά κόσμο Λίλα Σταμπουλούγλου.